στο στούντιο τον κύριο Αθανάσιο Γιώγα. Καλώς ήρθατε. Αντιδήμαρχος Διοικητικής Αναδιάρθρωσης, Οργάνωσης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Και χθες ακούσατε τα παράπονα στον Αντιδήμαρχο, καθώς ήσασταν ο πρώτος Αντιδήμαρχος εν υπηρεσία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Βέβαια, όταν κάθε φορά που συζητάμε για τον ΟΑΣΤΕ, έτσι το θερμόμετρο ανεβαίνει. Δεν ξέρω αν ακούσατε παράπονα αντίστοιχα για τη συγκοινωνία χθες. Να σου πω ότι εγώ χθες μπήκα τελειώνοντας την υπηρεσία του Αντιδήμαρχου σε αστικό λεωφορείο. Προχώρησα από τη Χάνθ, πήρα το 6, ναι, για να πάω στο γραφείο μου, το δικηγορικό Μητροπόλεως, στην πλατεία Ελευθερίας. Είδα ότι και ελεγκτής εισήλθε. Α, έτυχε που πετύχατε ελεγκτή, ναι, γιατί τώρα αρχίζουν και, οι ελεγκτές. Και ευγενικά μου μίλησε, γιατί εγώ μιλούσα για τα αποτελέσματα με δημοσιογράφο εκείνη την ώρα. Του έδειξε το εισιτήριο. Λέει, σας είδα που μπήκατε τώρα, ευγενικός. Αφού βρήκατε και εισιτήριο. Σχετικά καλά. Έχω όμως ως μέτρο σύγκριση στο Λουξεμβούργο, που ήταν ο γιος μου πριν από 2 χρόνια που δούλευε εκεί, τώρα είναι και εγώ στη Θεσσαλονίκη, όπου η συγκοινωνία ήταν δωρεάν, ήταν στο λεπτό εξυπηρετητικότατη, ήταν πεντακάθαρα τα λεωφορεία, αλλά ο δικός μου επέμενε να κυκλοφορεί με ένα μικρό αυτοκίνητο. Είχε την νοοτροπία του Θεσσαλονικιού. Εντάξει, μέχρι να γίνουμε Λουξεμβούργο και έχουμε ακόμη. Είναι αλήθεια, στον καφέ τώρα πέφτει και πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε να βάζουμε ακούσουμε. Βάζουμε το στόχο έτσι, όμως. Το στόχο, να ακούσουμε τι παράπονα ακούσατε εσείς χθες. Δηλαδή, ποια ήταν τα πρώτα αντανακλαστικά των δημοτών. Ήταν η πρώτη μέρα. Είχε δημοσιοποιηθεί ο θεσμός αρκετά και μέσω του Δήμου, αλλά και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από εσάς. Ήρθαν λίγοι άνθρωποι. Αυτό βέβαια δεν είναι ανησυχητικό, γιατί ήταν η πρώτη μέρα εφαρμογής του θεσμού. Ήρθαν γύρω στα 5 άτομα, οι οποίοι ήταν πολίτες που είχαν ένα επίπεδο, δεν ήρθαν για αυστηρά προσωπικό ζήτημα, όχι ότι είναι κακό. Εννοείται ότι έρχεσαι και για προσωπικό και για γενικότερο. Ήρθαν πολίτες οι οποίοι ήρθαν με μια καλή διάθεση να κάνουν προτάσεις για την βελτίωση της ζωής στη γειτονιά τους, στο δρόμο που μένουν. Και άκουσα δηλαδή, πολύ συζητήθηκαν τα σχόλια. Μικρά θέματα από μία λακκούβα και μία λάμπα που δεν ανάβει μέχρι και τα πιο σοβαρά. Να σου πω κάτι. Η λακκούβα πράγματι είναι και αναγκαίο όμως πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Κάποιος μίλησε για μια ανάπλαση ενός δρόμου, θα σας πω συγκεκριμένα, της Παλαιών Πατρών, πάνω από την Παύλου Μελά μέχρι την Εγνατία. Δηλαδή, μέχρι εκεί ο δρόμος έχει υποστεί, ας πούμε, παρεμβάσεις του Δήμου, μέχρι την Παλαιών Πατρών, μέχρι την Παύλου Μελά. Από εκεί και πάνω όμως, καθώς πάμε προς την Εκκλησία Παναγούδα, ναι, πριν την είναι ένα τεράστιο πάρκινγκ. Μου επισήμανε αυτό, μου είπε ότι θα πρέπει να, η πρότασή του, να κάνουμε έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, να οριοθετηθούν οι χώροι του παρκαρίσματος. Έχει συγκεκριμένη πρόταση, ναι, γιατί και τα διπλοπαρκαρισμένα είναι μπελάσινη η αλήθεια, γιατί στην ουσία γίνεται μονόδρομος δρόμος εκείνο το κομμάτι. Δηλαδή ήταν μια πρόταση την οποία την άκουσα με έτσι πολύ ευικουάωτα, την οποία θα μεταφέρω σήμερα στη συζήτηση. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάποια έργα τα οποία θα τα έχει προτείνει η Δημότης Πολίτης και να υιοθετηθούν από το Δήμο. Έχω την άποψη ότι εφόσον ακούμε τον πολίτη, θα θέτουμε σε προτεραιότητα πολλά έργα χρειάζεται να γίνουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά κατά προτεραιότητα αυτά που προτείνουν οι πολίτες. Πέρα από τα μικρά που είπα, γιατί και η λακκούβα και η τρύπα και ο λυπής φωτισμός είναι πολύ σοβαρά θέματα. Και εγώ χθες σε άλλο Δήμο μένω, αλλά πάλι μια λακκούβα είδα εκεί που δεν υπήρχε από το πουθενά ή μια τρύπα από τα δοστρώματα. Γιατί υπάρχουν πολλές εργολαβίες που υπάρχει αυτό το ράβε ξύλωνε. Πέρα από αυτά που σίγουρα τα επισημαίνουν, γιατί υπάρχει και το μέσα στην ιστοσελίδα αυτό το σύστημα του Δήμου που τα αναφέρουμε και τα αναγράφουμε και εσείς τα παίρνετε ανά πάσα στιγμή. Υπάρχουν συγκεκριμένα παράπονα ή προτάσεις και για την έλλειψη δημόσιου χώρου, τις δυσκολίες δηλαδή στη μετακίνηση. Μία μαμά με ένα καρότσι, ένας άνθρωπος δημότης με αναπηρίες που κινείται με ειδικό αμαξίδιο. Νομίζω ότι αυτά είναι υπαρκτά προβλήματα και σοβαρά. Χθες δεν διατυπώθηκαν βέβαια στους 5 ανθρώπους που εγώ είδα, αλλά αυτό είναι πρώτη μέρημνα του Δήμου, δηλαδή να απελευθερώσουμε τους κατηλημένους χώρους και να τους δώσουμε στους δημότες. Άρα τα αντανακλαστικά τα πρώτα ήταν δώσαμε σε ελεύθερο χώρο στην ουσία, ναι, με τα διπλοπαρκαρισμένα, με λίγο μια περισσότερη αστυνόμευση. Και μια τακτοποίηση των εκκρεμών ζητημάτων που υπάρχουν εκεί. Άλλος δημότης μου έκανε μία πρόταση να ελέγξουμε κάποια δέντρα, τα οποία αυτός θεωρεί ότι είναι επικίνδυνα
Και βέβαια αυτό πάει στην υπηρεσία του Πρασίνου. Σοβαρό όμως και αυτό, γιατί ο κόσμος τα προσέχει, αυτά τα παρατηρεί καλύτερα όταν μένει εκεί, κινείται εκεί, κάνει τη βόλτα. Μου κάνανε πρόταση, γι' αυτό σας λέω ότι θέματα έτσι μεγαλύτερου, γενικότερου ενδιαφέροντος για τα προσωπικά δεδομένα του εντύπου το οποίο χρησιμοποιούμε. Δηλαδή αυτή την παρατήρηση την κάνει άνθρωπος ο οποίος έχει και μια ειδική γνώση. Ποιο έντυπο? Συμπληρώνουμε ένα έντυπο, καθώς βλέπουμε το δημότη, καθώς έρχεται σε επαφή και επικοινωνία. Για τα προσωπικά του δεδομένα, έχει η προσδιάθεση του Δήμου. Ναι, βέβαια, τέθηκαν, οι άνθρωποι είναι ενημερωμένοι. Φυσικά. Τέθηκαν θέματα που. Αυτά πάντως όλα δείχνουν ότι αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη. Είναι υποδείξεις, είναι υποδείξεις που μπορούν να βελτιωθούν και είναι αυτά τα οποία θέλουν οι δημότες να γίνουν. Συζητάμε με τον κόσμο, είμαστε εδώ και δείχνει, κύριε Γιώργο, ότι αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώνοντας ότι σιγά-σιγά, αφού προλάβατε και είδατε 5 πολίτες με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα εσείς θα είστε σε βάρδιες, κάθε αντιδήμαρχος και άλλη φορά. Η υπηρεσία μου είναι μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα δηλαδή, θα είστε. Μετά θα είναι άλλος 5 με 8. Ναι. Θα βλέπω τους δημότες, είτε προγραμματισμένα αυτοί οι οποίοι έχουν δηλώσει και έχει προγραμματιστεί η επίσκεψή τους, είτε. Απρόοπτα. Δηλαδή, ένα έκτακτο περιστατικό μπορώ να το δω, δεν υπάρχει θέμα. Σαν να εφημερεύεται κατά κάποιο μόνο. Τρόπο. Κοιτάξτε, οι θεσμοί αυτοί, αυτό το θεσμό τον επενόησε ο Δήμαρχος. Αυτό όντως το επενόησε. Μας το είχε πει κιόλας ότι θέλω να το κάνω και θα το κάνω, αλλά υπάρχει κάπου αλλού στο εξωτερικό, άραγε. Να σου πω κάτι. Υπάρχει στην κοινωνία μας. Υπάρχει στην εφημερία, στο νοσοκομείο, υπάρχει στα σώματα ασφαλείας, υπάρχει στα δικαστήρια που είναι ο εισαγγελέας υπηρεσίας και τα αυτόφορα δικαστήρια. Σωστά, γιατί όχι και σε εσάς, βέβαια. Δηλαδή, άρα δεν υπάρχει κάπου στον γιατί κόσμο. Να μην γίνει, γιατί να μην γίνει στο Δήμο και γιατί ο Δήμος να παρέχει υπηρεσίες μόνο εντός του ωραρίου των διοικητικών Σωστά. υπηρεσιών. Άρα είμαστε εφημερεύει και, το απόγευμα και ο Δήμος. Να εφημερεύσουμε κοντά στα προβλήματα του Δημότη με εντολή από το Δήμο συγκεκριμένη. Να επιλύονται άμεσα. Ωραία. Να πάει καλά η εβδομάδα. Πείτε μας να κλείσουμε με το τηλεφωνικό αριθμό που μπορούμε. Α, το έχω εγώ εδώ. 15-192. Μπορούμε να κλείνουμε ραντεβού μαζί σας. 15-100 είναι πενταψήφιος. Μέσα στα πλαίσια του βελτιώνω την πόλη μου τις εφαρμογές. Αλλά είπατε και χωρίς ραντεβού μπορούμε να χτυπήσουμε την πόρτα του Δημαρχείου. Και χωρίς ραντεβού. Καλή επιτυχία στην πρώτη σας εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιώργο, και θα τα ξαναπούμε βέβαια.